Η εικόνα στην καρδιά της Μεσίνης αλλάζει προς το καλύτερο με την εξέλιξη των εργασιών του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο για το Δήμο της Μεσίνης, γιατί είναι η κεντρικός δρόμος της πόλης. Έγινε μια ανάπλαση σε πεζοδρόμια που δεν υπήρχαν, ειδικά το δικό μου ήταν υπερβολικά μικρό, δεν πέραγε τίποτα. Είναι μια ωραία εικόνα. Σίγουρα ομορφαίνει η πόλη μας κατά πολύ και θα θέλαμε να γίνονται τέτοιες ενέργειες. Σίγουρα είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα δούμε όμως την πορεία πόσο αποτελεσματικό θα είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ωραία. Είμαι τεχνίτης παλιός συνταξιούχος. Μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Καθαρίσα τόπο εδώ πέρα, τα πάντα. Πολύ ωραία είναι. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο κλήθηκε να φέρει εις πέρας η Δημοτική Αρχή. Με τον Γιώργο Αθανασόπουλο να εκφράσει την ικανοποίησή του για την όλη εξέλιξη. Όπως βλέπετε, γίνεται η παρέμβαση τώρα και στο Ανατολικό Πεζοδρόμιο. Έχει ξεκινήσει από τα Φανάρια, από την οδό Παύλου Πτωχού και θα ολοκληρωθεί. Πίσω μας εξελίσσονται οι εργασίες προς την Πολυτεχνείου, στο κέντρο της πόλης. Το έργο αυτό περιλαμβάνει αναπλάσεις σε 4 οδούς. Εδώ είναι η τελευταία. Έχουν γίνει δεδροφυτεύσεις, έχει μπει ο φωτισμός. Τώρα θα μπουν τα παγκάκια και οι κάδοι. Είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που αλλάζει την εικόνα της πόλης. Αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον. Εμείς προσδοκούμε πολλά από αυτή την αναβάθμιση της πόλης, γιατί καταρχάς η πόλη μας θα γίνει πιο φιλική προς τους δημότες αλλά και στους επισκέπτες και θα δώσει μια προστιθέμενη αξία και στις επιχειρήσεις. Είναι πιο προσβάσιμα, μπορεί κάποιος να περπατήσει, να κοιτάξει βιτρίνες των καταστημάτων. Θα θέλαμε όμως από το Δήμο να έχει τους δημοτικούς, τη δημοτική αστυνομία συνέχεια εδώ για να μην μποτιλιάρει ο δρόμος και να μπορούν οι περαστικοί να σταθμεύουν για να ψωνίζουν στα καταστήματά μας. Αυτό θα θέλαμε. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο και τέτοιες κινήσεις ομορφαίνουν την πόλη μας. Παράλληλα, υλοποιείται και η δράση που τρέχει από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για τα καταστήματα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και έχει να κάνει με βελτιώσεις προσώπησης των κτηρίων αλλά και ψηφιακές εφαρμογές που θα γίνουν στο επόμενο στάδιο. Έτσι ολοκληρώνεται αυτό το έργο με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί από την αρχή είχα πει ότι είναι ένα δύσκολο να υλοποιηθεί έργο γιατί απαιτούσε συνεργασία δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, Δήμο και Επιμελητήριο. Είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, απαιτητικό με χρονοδιαγράμματα που δεν μπορείς να παρεκκλίνεις, όμως τα καταφέραμε, πολύ σκληρή δουλειά, τα καταφέραμε και ολοκληρώνουμε αυτό το έργο.